Την ώρα βέβαια που στην Κρήτη έτσι έχει ξεκινήσει και μυρίζει κατά κάποιο τρόπο, όχι άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θερμοκρασίες οι οποίες βέβαια θα κυριαρχήσουν και την επόμενη εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, με φόντο το καλοκαίρι. Για τα καλά εδώ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης υπάρχουν περιοχές ξεχωριστές, όμορφες, αγαπημένες σε πανελλαδικό επίπεδο. Μία από αυτές είναι το Μέτσοβο, όπου το έστρωσε. Να δούμε χαρακτηριστικές εικόνες, ένα χαρακτηριστικό βίντεο με την εξέλιξη έτσι. Είναι 8 Απριλίου, δηλαδή πριν από περίπου ένα δεκαήμερο, όπου το έστρωσε βέβαια, αλλά το έστρωσε βέβαια και χθες. Το τελευταίο δεκαήμερο το έχει στρώσει, έχει χιονίσει έτσι αρκετά στην περιοχή, εδώ είναι χθες βέβαια. Άλλος κόσμος, βλέπεις εικόνες και θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες στην περιφέρεια Κρήτης και βλέπεις αυτή την αντίθεση και την ομορφιά της χώρας μας, εκεί βόρεια στο Μέτσοβο, όπου το έστρωσε. Και βλέπουμε και το δήμαρχο της αγαπημένης αυτής και ιστορικής περιοχής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαφέα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από την άλλη γωνιά της Ελλάδας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όμορφες εικόνες, ξεχωριστές εικόνες και όπως είπα και στον πρόλογό μου, αυτή η αντίθεση ακόμα και στις καιρικές συνθήκες του Βορρά και του Νότου, του Μετσόβου και της Κρήτης, δημιουργούν αυτό το ξεχωριστό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτή είναι η ομορφιά της Ελλάδας. Βεβαίως. Ναι. Για μας είναι κάτι συνηθισμένο. Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο είχαμε χιόνια και όσο περνούσε ο καιρός, από τα περισσότερα, πριν 10 χρόνια και 20 χρόνια και περισσότερα δεκαετίες, είχαμε πολλά χιόνια και τον Απρίλιο. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν το φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο, αλλά όπως μου λέτε δεν είναι. Όχι, δεν είναι σπάνιο, απλώς ότι τώρα τέλη Απριλίου έχουμε συνηθίσει και εμείς ότι τα χιόνια δεν μένουν, έτσι. Είναι η θερμοκρασία του εδάφους τέτοια που δεν κρατάνε τα χιόνια. Δηλαδή, χιόνισε χθες το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα, το πρωί δεν ξημέρωσε χιόνι, εκτός γύρω στα βουνά βέβαια που ήταν άσπρα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε τα τελευταία χρόνια, εμείς δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Δήμαρχε, προβλήματα τώρα αυτή η χιονόπτωση δημιουργεί αυτή την περίοδο? Όχι. Δηλαδή αφήνει, ξέρω εγώ, προβλήματα? Είναι πολύ μαλακό το χιόνι, εντός εμείς ξέρουμε από τέτοιες συνθήκες. Έτσι, έχουμε χιονιστικά, είμαστε οργανωμένοι και εμείς και η περιφέρεια και οι άλλοι δήμοι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είμαστε και σε ιδιαίτερες καταστάσεις τώρα λόγω της πανδημίας. Δεν λειτουργούν τα σχολεία, δεν χρειάζονται μεγάλες μετακινήσεις του κόσμου. Ό,τι είναι τα αντιμετωπίζουμε εύκολα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν ορισμένες ζημιές που μπορούμε να πούμε, ορισμένες καλλιέργειες από αυτές, βέβαια τις λίγες που έχουμε εμείς, δεν είμαστε σαν την Κρήτη. Αλλά αυτές οι λίγες καλλιέργειες έχουν ορισμένα προβλήματα τώρα, γιατί είναι κάτι που δεν το συνηθίζαμε. Πριν 20 μέρες υπήρχε ηλιοφάνεια, τώρα ξαφνικά είχαμε τη χιονόπτωση. Καλλιέργειες όπως, για πείτε μας, η παραγωγή εκεί στο Μέτσοβο. Είμαστε τα λίγα αμπέλια εκεί στα πιο χαμηλά. Υπάρχουν ορισμένες. Υπάρχουν μιλιές, καρυδιές. Σωστά. Οτιδήποτε. Αυτά δεν έχουμε εμείς τώρα. Δήμαρχε, ο χειμώνας πώς κύλησε στην περιοχή? Ένας χειμώνας με περιορισμούς. Προηγούμενα χρόνια επικρατούσε το αδιαχώρητο. Εκεί Δεκέμβρη, Γενάρη, στο Μέτσοβο. Ναι, πολύ, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πιστεύω ότι ούτε στα τελευταία 100 χρόνια δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τέτοιο πράγμα. Έτσι, είναι γνωστό, δεν είναι μόνο βέβαια στο Μέτσοβο. Αλλά εμείς είμαστε κατεξοχήν χειμερινός προορισμός. Έχουμε αναδειχθεί με έρευνες τελευταία στους 6 κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Δηλαδή επιχειρήσεις, καταλήμματα εκεί παρέμειναν κλειστά, Δήμαρχε? Τα πάντα βέβαια, τα πάντα. Κλειστά τα χιονοδρομικά κυρίως κέντρα. Έτσι, υπάρχουν λόγω της Εγνατίας οδού. Είναι εύκολο κάποιος να έρθει από την Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα και μέχρι Αλεξανδρούπολη με την Εγνατία. Και με τους περιορισμούς αυτούς δεν υπάρχει ούτε οι μετακινούμενοι που είναι της ημέρας. Πόσο μάλλον τα ξενοδοχεία που έχουν τριήμερα, που έχουν, είναι λίγο δύσκολα. Πιστεύω δηλαδή και εύχομαι να μην έχουμε άλλη φορά τέτοια, άλλη χρονιά για το Μέτσοβο, για την Ήπειρο, για όλη την Ελλάδα. Έχω μάθει βέβαια μέσα από ρεπορτάζ από συναδέλφους ότι το Μέτσοβο έχει τουρισμό και το καλοκαίρι. Δηλαδή άλλοι το καλοκαίρι περισσότεροι παίρνουν τις θάλασσες, ορισμένοι παίρνουν και τα βουνά και σας έρχονται. Έχουμε ορισμένες δραστηριότητες αναπτύξει όπως και άλλες περιοχές, αλλά εμείς το έχουμε επειδή έχουμε πραγματικά πολύ όμορφη φύση και όχι μόνο γύρω-γύρω από το Μέτσοβο, αλλά και όλη η Ήπειρος
Και γενικά τα βουνά της Πίνδου έχουν τεράστια αξιοθέατα, μεγάλα αξιοθέατα και, και μπορεί κάποιος να συνδυάσει πολλές δραστηριότητες. Όπως είναι το περπάτημα, το τρέξιμο του βουνού, όπου υπάρχουν ειδικές διαδρομές που τις έχουμε επιστοποιήσει διεθνώς και έρχονται και κόσμος από το εξωτερικό και προβάλλουν την περιοχή και πόσο μάλλον στηρίζουν και την τουριστική κίνηση, που αυτό είναι ζητούμενο. Έτσι, δεν είναι μόνο. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλή κίνηση. Και έτσι μπορώ να πω ότι είναι ένας τουριστικός προορισμός τεσσάρων εποχών. Αυτό πρέπει να το έχουμε δει στα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι και άλλες δραστηριότητες έχουμε αναπτύξει, όπως το ποδήλατο του βουνού, όπως και άλλες δραστηριότητες που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει να πάμε πάρα πολύ καλά. Είστε έτοιμοι για το καλοκαίρι λοιπόν, σχεδιασμός υπάρχει? Υπάρχει σχεδιασμός, έχουμε προγραμματίσει ορισμένα πράγματα, βέβαια εξαρτώνται όλα από την πανδημία και νομίζω ότι μέσα από εκεί να έχουμε βέβαια καλό να μην υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή, να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες και πιστεύω ότι και οι αγώνες που έχουμε προγραμματίσει και όλες τις δραστηριότητες να μπορέσουμε να δούμε φως. Δηλαδή, μετά Δήμαρχε, με τα κρούσματα, με τη διαχείριση του κορονοϊού, τα κρούσματα, πώς τα πηγαίνετε στο Μέτσοβο? Είχαμε ορισμένα σκαμπανεβάσματα, μπορώ να πω. Κάπου χαλαρώνουμε, όπως γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Κάπου χαλαρώνουμε, πάλι μέσα, δηλαδή κρύο ζέστη. Αλλά τώρα τελευταία πάμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγα τα κρούσματα. Δηλαδή καθημερινά, Δήμαρχε, ορίστε. Καθημερινά τα κρούσματα... Δεν είναι τρία κρούσματα, είναι σε όλο το Δήμο. Δηλαδή ένας Δήμος 7-8 χιλιάδων, τρία κρούσματα. Μάλιστα. Είναι κατοίκον περιορισμό. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που... Βέβαια. Από και κάτι τελευταίο, έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς με την Κρήτη. Οι Κρήτες μας έχουν απελευθερώσει. Σωστά. Δηλαδή όταν μιλάμε για κριτικούς, εμείς μιλάμε για αδελφούς, έτσι. Θέλω να μιλάω ειλικρινά, έχουμε και εκδηλώσεις κάθε χρόνο και κάθε φορά οτιδήποτε θα είναι... Είστε φιλοξενούμενοι για το Δήμο μας, είστε για τον Μέτσοβο και για όλη την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η υπηρετική Ελλάδα χρωστάει πολλά στην Κρήτη. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.